Πόσο καιρό είστε μαζί με την Νικολέτα? Μήνες. 6 μήνες, κάπου 5. Είναι αρκετοί για να καταλάβεις ότι είναι. She's the one. Γενικά, εγώ σαν άνθρωπος είμαι λίγο υπερβολικός. Ναι. Δηλαδή. Εντάξει, ωραία. Δεν δικάζετε πάρα πολύ. Όχι. Ξέρεις, καμιά φορά νιώθω άβλα. Όχι, εμείς θα αναχωρήσουμε το κορίτσι μόνο, δεν θέλουμε. Ότι δηλαδή πρέπει τώρα να δώσω το μονόπετρο, ναι. Δηλαδή. Είναι, γιατί ξέρει, είναι πολύ καλό παιδί, είναι πολύ καλό άνθρωπο. Όχι, συγκλονιστικό παιδί είναι. Ναι, είναι πολύ έξυπνη, δηλαδή, είναι πολύ αστεία. Δηλαδή, άμα τη θέση έτσι πάρουμε εμεί, αυτό λέμε. Αποφάσισα. Τι να πω, να πω ανάμεσα σε ποδίο. Θεωρώ ότι πρέπει να τον έχει πολύ ψηλά τον άνθρωπο που είσαι μαζί. Ναι. Και όπω είχε πει και η Νικολέτα στην εκπομπή. Και. Το είδα. Αυτό εδώ ήταν το που δεν έχασα. Λοιπόν, είναι ότι δεν ξέρει με τον άλλο να. Που θα πας και θα κάνεις. Μπορεί ξαφνικά να μην είσαι μαζί, αλλά για μένα θα είναι πάντα ένα σημαντικό κεφάλαιο της ζωής μου και θα λέω: εντάξει, ρε παιδί μου, σήμερα είμαι, αύριο δεν είμαι, αλλά θα προσπαθήσω όσο μπορώ να μαζί της να είμαι καλά. Αν ευτυχήσεις και καταλήξεις να κάνεις παιδιά, οικογένεια κτλ., ωραία να αφήνει και να είναι καλά. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά σε τρομάζει και αυτό, νιώθω και λίγο ανασφάλεια. Δηλαδή, με ρωτάνε και λέω: πού φίλε, τι θα απαντήσω. Ναι, το ναι, δεν νιώθω μια. Και εμένα είναι κάτι πολύ πρωτόγνωρο. Δηλαδή, όσε κοπέλε είχα στη ζωή μου, δεν ξέρει κανεί τίποτα. Και τώρα έγινε τώρα αυτό που έγινε, ξέρει και λέω: πω, πω τώρα τι να απαντάω. Δεν το έχω. Καλά, δεν έχει χειριστεί ποτέ σωστά. Θα το συνηθίσει. Θα το συνηθίσω, λε. Η μαμά. Είσαι 40 λίγο, δεν είναι. Ναι, όχι, γιατί. Όχι, μα και η Νικολέτα έλεγε ότι άμα είναι να μην είμαστε σοβαρά, τι είμαστε. Ναι, συμφωνώ. Εντάξει, και σοβαρά, το είπε και τρεις φορές το 40. Τώρα που είσαι 40, δεν σκέφτεσαι μήπως να περάσω στο επόμενο στάδιο, να κάνω οικογένεια. Ή ακόμη είναι νωρίς για να το σκεφτεί. Όχι, όχι. Θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι θέλω να κάνω οικογένεια. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρος με τον άνθρωπο που θα ζήσω. Γιατί όταν κάνω οικογένεια, δεν κάνω για να χωρίσω. Ναι. Κάνω μια οικογένεια για να είμαι με κάποιον άνθρωπο να είμαι μαζί του, έτσι. Και προφανώς πάνω απ' όλα πρέπει να είσαι σωστός. Δηλαδή, δεν μπορώ να κρίνω μονίμως τον άλλον. Τον εαυτό μου πρώτα. Να δεις που κάνει λάθη, που κάνεις λάθη, που είσαι σωστός, που είσαι λάθος, προσπαθείς να βρεις τα πατήματά σου και πάντα αυτό είναι αρμονικό με τον. Γιώργο, δεν θέλω να σε απογοητεύσω. Αλλά τέλος ερωτευμένος δεν τα κοιτάς αυτά. Πας. Ντουγρού. Με τα μπούλια, ούτε κοιτάς. Ναι, μιλάτε με έναν άνθρωπο που έχει περάσει από 1000 στάδια το οικογενειακό ζήτημα. Και καλά, ναι. Λες κάπου, okay, ξέρω, δηλαδή, μην κάνουμε κανένα λάθος. Είναι νωρίς ακόμα δεν συζητάμε γιατί για μαμάς 5-6 μήνες σχέση. Δηλαδή, α, ναι, στην Πέτρα, αλλά. Όχι, δεν θέλω να κάνω την Πέτρα. Δεν λέμε να πάρει την Νικολέτα, για όνομα του Θεού. Πάρε μια άλλη, άμα θες. Δηλαδή, να κάνεις κάτι και να είναι ένα λάθος μετά. Και άντε, να στη διώσει όλα τα ζευγάρια χωριστά. Θα έχει κάνει και κανένα παιδί και κανένα τέτοιο. Ξέρετε, εγώ είμαι πολύ συναισθηματικό νόμο, δεν μπορώ.